Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Κοτζιά, και τον ευχαριστούμε που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους θεατές μας. Τους εύχομαι μια καλή βραδιά και μια καλή ζωή μετά από τη βραδιά αυτή. Και σε μια κρίσιμη φάση, κύριε Υπουργέ, για τα εθνικά μας θέματα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το κυρίαρχο θέμα της επικαιρότητας, να μου επιτρέψετε, και είναι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δημιουργήσει αντιδράσεις στο εσωτερικό. Στο εξωτερικό ακούγεται πάρα πολλά για τις αποφάσεις του και πόσο αυτές οι αποφάσεις θα επηρεάσουν όχι το εσωτερικό, αλλά και το εξωτερικό. Όχι μόνο το εσωτερικό, αλλά και το εξωτερικό. Η εκτίμησή σας ποια είναι σχετικά με τον κύριο Τραμπ και πώς μπορεί να διαταράξει, να αλλάξει τις ισορροπίες στις διεθνείς σχέσεις? Εμείς σαν κυβέρνηση και ειδικότερα εγώ ως Υπουργός Εξωτερικών φρόντισα πριν από το καλοκαίρι του προηγούμενου χρόνου να αποκαταστήσω σχέσεις και με το επιτελείο της κυρίας Κλίντον και με τον κύριο Τραμπ, διότι εκτιμούσαμε ότι είναι πιθανό να εκλεγεί και εξαιτίας του εκλογικού συστήματος των ΗΠΑ. Σε αυτή τη βάση παρακολουθήσαμε μεγάλη προσοχή γιατί κέρδισε ο Τραμπ. Νομίζω ότι ο Τραμπ στο μέλλον εσωτερικό έφτιαξε μια καινούρια συμμαχία ανάμεσα σε αυτό που ονομάζεται η λευκή εργατική τάξη και τα πιεσμένα από την κρίση μικρομεσαία στρώματα. Στο δε εξωτερικό θέλει να αναδιαρθρώσει τις σχέσεις του. Νομίζω ότι εξακολουθεί να συνομιλεί με τον κύριο Κίζιγκερ, ο οποίος ήταν ο τότε σύμβουλος ασφαλείας του κύριου Νίξον και μετέπειτα υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, που είχε επιβάλει μια στροφή της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής, όπου προσπάθησε τότε να σπάσει το δίδυμο Σοβιετική Ένωση-Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Έγινε η γνωστή διπλωματία των πιγκ-πονγκ, διότι οι πρώτες επαφές έγιναν μέσα από την ομάδα την εθνική των ΗΠΑ και της Κίνας του πιγκ-πονγκ, γι' αυτό ονομάστηκε διπλωματία του πιγκ-πονγκ στις αρχές δεκαετίας του 70. Και βρέθηκε ένα σχήμα συνεργασίας των Αμερικάνων με τους Κινέζους προκειμένου να απομονωθεί η τότε Σοβιετική Ένωση, η οποία τακτική απεδείχθηκε ότι ήταν ωφέλιμη για τα αμερικάνικα σχέδια και ολοκληρώθηκε στην εποχή του Προέδρου Ρίγκαν. Νομίζω αντίστοιχα και ο Τραμπ προσπαθεί να προσελκύσει ή θα προσπαθήσει πιο σωστά να προσελκύσει τους Ρώσους και να απομονώσει τους Κινέζους. Αντίστροφη αυτό, πορεία δηλαδή. Ένα τρίγωνο αντίστροφο πιθανόν. Το κύριο όμως χαρακτηριστικό είναι ότι προσπαθεί να εντοπίσει την εξωτερική του πολιτική σε ζητήματα γεωοικονομίας που στηρίζονται στη γεωπολιτική αλλά κύρια γεωοικονομίας, και άρα με αυτό το κριτήριο οι αποστάσεις του από την Κίνα, τουλάχιστον τώρα στην αρχή, θα είναι μεγαλύτερες από ό,τι στη Ρωσία. Κάτι το οποίο φάνηκε, αν μου επιτρέπετε, και από τις δηλώσεις, από την ενημέρωση που υπήρξε σήμερα από το Πεκίνο, παραδείγματος χάρη, που ούτως ή άλλως λέει ότι εάν αφήσει κενό στην παγκόσμια ηγεμονία η Αμερική του Τραμπ, είμαστε εμείς διατεθειμένοι να καλύψουμε αυτό το κενό. Αλλά το λένε συστηματικά όσον αφορά ιδιαίτερα την προστασία και στον Ταβός του περιβάλλοντος και τις διεθνείς συνθήκες για το κλίμα. Σωστό. Εγώ όμως θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ. Έχουμε ακούσει με πολλούς Αμερικανούς προέδρους, υπήρξαν έτσι πολύ ένθερμες προσεγγίσεις και ανακοινώσεις ακόμα εδώ στην Αθήνα, όταν βλέπαμε Έλληνες ομογενείς να καταλαμβάνουν θέσεις στα επιτελεία των Αμερικανών Προέδρων. Παραδείγματος χάρη, θυμάμαι το χαρακτηριστικό του Τζορτζ Στεφανόπουλος στην πρώτη θητεία του Μπιλ Κλίντον στο Βαλ Γραφείο. Το ακούω και τις τελευταίες ημέρες και το άκουσα και από στελέχη της κυβέρνησής σας, αλλά το ακούω και το διαβάζω και σε πολλές αναλύσεις. Ο Πρίμπους επιτελάρχης, ο Τζορτζ Τζιτζίκος τάδε, ο Τζορτζ Παπαδόπουλος εκεί, πολύ ομογενής στο επιτελείο Τραμπ. Πόσο καλό είναι αυτό? Φοβάμαι ότι για ακόμα μία φορά τίνουμε να πέσουμε στην ίδια παγίδα. Να μετράμε δηλαδή φίλους και επιρροή στο Λευκό Οίκο ανάλογα με το πόσοι ομογενείς ενδεχομένως καταλαμβάνουν θέσεις κλειδιά, ενώ το πρόβλημα μπορεί να μας προκύψει από την πολιτική του Τραμπ, παραδείγματος χάρη, σε σχέση με την Ευρώπη, σε σχέση με την Τουρκία, σε σχέση με το Ισραήλ ή με την Αίγυπτο. Και θέλω να μου πείτε ευθέως, εάν θεωρείτε ότι είναι βέβαιο ότι έχουμε φίλους στο επιτελείο του Τραμπ,
ή αν έχουμε την αμηχανία που είδα παραδείγματος χάρη στους Γερμανούς και στους άλλους Ευρωπαίους. Όπου πρέπει να θυμίσω ότι ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου έχει μεν μητέρα Ελληνίδα και είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, ο πατέρας του είναι Γερμανός. Και η Γερμανία ακόμα δεν έχει αποκτήσει επαφή μαζί του. Θα ήθελα να πω ο Πρίμπος, εξής, λέτε, ναι. Για τον κύριο Πρίμπος. Θα ήθελα να πω το εξής. Οι Ελληνοαμερικάνοι είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην Αμερικάνικη κοινωνία και έχουν ιδιαίτερα ευαίσθητα συναισθήματα και έγνοια για την Ελλάδα. Όμως οι Ελληνοαμερικάνοι, οι οποίοι είναι στο σκληρό πυρήνα της Αμερικάνικης εξουσίας, είναι πριν απ' όλα Αμερικάνοι. Άρα δεν πρέπει να περιμένει κανείς ότι κάποια στιγμή θα πάνε ενάντια στα αμερικάνικα συμφέροντα όπως εκείνοι τα εννοούν για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα μιας τρίτης ή μικρής χώρας. Όμως ταυτόχρονα το γεγονός ότι είναι Ελληνοαμερικάνοι και μάλιστα οι συγκεκριμένοι συνδεδεμένοι με την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία και με ειδικές και θετικές σχέσεις με τον Αρχιεπίσκοπο του Αμερικής, ο οποίος ο Δημήτριος είναι από τους πιο πνευματικούς ανθρώπους που διαθέτει η Ελληνική Εκκλησία, νομίζω ότι αυτή είναι ένα καλό κανάλι για να μπορέσει κανείς να έχει επαφή και να εξηγήσει γιατί τα ελληνικά συμφέροντα είναι συμφέροντα τα οποία δεν αντίκειται στις μακρόχρονες αμερικάνικες αξίες και οράματα και γιατί η Ελλάδα έχει έναν ιδιαίτερο σταθεροποιητικό ρόλο σε μια περιοχή που είναι ασταθή και αυτό είναι το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε να πιστεύω, εγώ δεν έχω αυταπάτες, ότι επειδή κάποιος είχε παππού Έλληνα αυτόματα, παρόλο που είναι στο σκληρό πυρήνα της αμερικάνικης πολιτικής, δεν θα ήθελε να εξυπηρετεί στη χώρα του. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να δούμε πού συμπίπτουν τα συμφέροντά μας και να γίνουν πιο κατανοητά τα ελληνικά συμφέροντα και να μην περάσουν άνθρωποι τις απόψεις τους, οι οποίοι πληρώνονται από τρίτες δυνάμεις προκειμένου να τις πλασάρουν. Κύριε Αυτό Υπουργέ, είναι ένα ζήτημα που θέλει πάντα προσοχή. Επί της αρχικής σας τοποθέτησης, ήθελα να ρωτήσω πώς διαβάζει η κυβέρνηση του Υπουργείου Εξωτερικών με βάση τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα τη νέα αμερικανική εξωτερική πολιτική σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας, τον αναφέρατε ήδη, αφορά τις αμερικανορωσικές σχέσεις. Το Κυπριακό είναι ένα τμήμα που αφορά τις αμερικανορωσικές σχέσεις, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Υπάρχει το ζήτημα της ενεργειακής πολιτικής, υπάρχουν το ζήτημα των κυρώσεων, υπάρχει μια πλειάδα θεμάτων αμέσου ελληνικού ενδιαφέροντος, ιδιωτικοποίηση ενδεχομένως, που συναρτώνται από το επίπεδο των αμερικανορωσικών σχέσεων, καθώς όλοι στο παρελθόν ξέρουμε τι προσκόμματα είχαν δημιουργηθεί και τι αντιστάσεις όταν κυβερνήσεις επιχείρησαν να προωθήσουν συγκεκριμένες πολιτικές. Ένα δεδομένο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο νέος Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Τίλεστον, στην ακρόαση που πέρασε από το Κογκρέσο, είπε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με Τουρκία, Ισραήλ, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία. Εάν αυτό υιοθετηθεί, βλέπουμε ήδη το γεγονός ότι μετακινούν την πρεσβεία τους στην Ιερουσαλήμ, υπάρχει μια νέα πραγματικότητα σε σύγκριση με την προηγούμενη που είχε η κυβέρνηση Ερντογάν στη σχέση με τους Αμερικανούς. Και αυτό βεβαίως επηρεάζει σειρά θεμάτων της εξωτερικής μας πολιτικής. Πώς λοιπόν σε αυτούς τους δύο άξονες, Ρωσία και Νοτιοανατολική Μεσόγειο, Νοτιοανατολική Μεσόγειος, επηρεάζεται η ελληνική εξωτερική πολιτική με βάση τις αρχικές τοποθετήσεις της Προεδρίας Τραμπ? Η Ελλάδα είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω στους συναδέλφους μου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι η Αμερική έκανε εκλογές. Και δεν πρόκειται εγώ να αξιολογήσω αν μου αρέσει ή δεν μου αρέσει κάποιος, αλλά πρέπει να βρω με ποιο τρόπο θα ρυθμιστούν οι σχέσεις ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρόπο με τον οποίο δεν πρέπει να έχει απώλειες η Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, αυτές οι εξαλωσύνες, από τη μια μεριά είναι ο αγαπητός μας, ή από την άλλη μεριά εμείς δεν μπορούμε να κυβερνήσουμε με αυτόν, δεν έχουν καμιά θέση στην εξωτερική πολιτική που ξέρετε υπάρχουν φιλίες. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν φιλίες, αλλά υπάρχουν και συμφέροντα τα οποία είναι καμιά φορά ισχυρότερα από τις φιλίες. Ναι. Δεύτερον, όπως την βλέπω την εξωτερική πολιτική της Αμερικής και όπως την κουβέντιασα με όλο το επιτελείο εθνικής ασφάλειας του κυρίου Τραμπ, νομίζω αυτό που σε ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια στην περιοχή. Και σε ενδιαφέρουν ιδιαίτερα δύο χώρες. Η μία είναι το Ισραήλ και η άλλη είναι η Αίγυπτος. Εάν υπάρχει μια χώρα στην περιοχή, και το τονίζουμε εδώ και δύο χρόνια και ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Εξωτερικών, που έχει σταθεροποιητικό ρόλο, η οποία δεν έχει τις κρίσεις που έχει ας πούμε ακόμα και οι χώρες του Βορρά, οι εκλογικές κρίσεις και το καθεξής. Δεν έχει πραξικοπήματα ή αποτροπή πραξικοπημάτων όπως υπάρχει στην περιοχή μας. Δεν έχει μια κοινωνία η οποία να βράζει από κάτω και να μην γνωρίζει πού να πάει. Δεν κινδυνεύει από αποσταθεροποίηση από το περιβάλλον της, αλλά ανάστροφα στέλνει κύματα σταθεροποίησης σε αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα. Το δεύτερο. Οι Αμερικάνοι, η σημερινή διοίκηση, όσο την έχουμε καταλάβει, γιατί πρέπει ναι. να περιμένουμε και να τη δούμε, να μην προτρέχουμε. Αλλά όσο την έχω καταλάβει και την έχουμε μελετήσει και τη μελετάμε αυτή την ομάδα που ήρθε τώρα στην εξουσία πάνω από ένα χρόνο, η ομάδα αυτή ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την Αίγυπτο.
Σας θυμίζω ότι η χώρα που συμβάλλει στη σταθεροποίηση της Αιγύπτου, διότι λέει ότι προέχει το θέμα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και με την οποία έχουμε κάνει μια ισχυρή τριμερή σχέση Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος, είναι η Ελλάδα. Και μάλιστα έχουμε δημιουργήσει με 6 ευρωπαϊκά κράτη και 6 αραβικά, τα οποία θα επεκταθούν φέτος στα 12, έχουμε δημιουργήσει μια καινούρια δομή ασφάλειας και σταθερότητας, που είναι το λεγόμενο πνεύμα της Ρόδου. Νομίζω ότι από αυτή τη σκοπιά, αραβικός κόσμος και Αίγυπτος, η Ελλάδα έχει γίνει αποδεκτή ως ένα είδος πρωτοπόρας χώρας στη διαμόρφωση ενός κλίματος σταθερότητας και ασφάλειας. Όσον αφορά δε την άλλη πλευρά της Μεσογείου, την απότερη Ανατολική, έχουμε 3 χώρες μεγάλης σημασίας, το Λίβανο, την Ιορδανία, το Ισραήλ, αλλά έχουμε και την Παλαιστίνη. Η Ελλάδα έχει την χαρά, ας το πω σε εισαγωγικά χαρά, αλλά την σοφία ως χώρα, που δεν ξεκίνησε μόνο από τη δικιά μας κυβέρνηση, αλλά τεκμηριώθηκε και σταθεροποιήθηκε και εμβάθυνε η σχέση με τη δικιά μας κυβέρνηση, να έχει σταθερές σχέσεις με το Ισραήλ, δημιουργικές, και να έχουμε αναπτύξει τριμερείς σχέσεις Ελλάδα-Κύπρο και με το Λίβανο και με την Ιορδανία και με την Παλαιστίνη το 2016. Είναι καινούριες τριμερείς. Κατά συνέπεια, ο ρόλος της χώρας μας ως παράγοντα σταθερότητας, που είναι το ζητούμενο για κάθε αμερικάνικη λογική εξωτερική πολιτική, και οι ειδικές σχέσεις που έχουμε με τα κράτη της περιοχής, μας δίνει έναν σημαντικό ρόλο. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία έχει έναν ιδιαίτερο γεωστρατηγικό ρόλο στο μυαλό ή στα σχέδια ορισμένων Αμερικανών. Όμως διατρέχεται από πάρα πολλές αντιθέσεις και αντιφάσεις, και αυτό δυσκολεύει να παίξει το ρόλο που έχουν κατά νου εκείνοι εκεί οι Αμερικάνοι της δημόσιας διοίκησης, που θα λέγαμε έχουν μια πιο φιλική από το μέσο όρο στάση απέναντι στην Τουρκία. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εάν τα βρουν με τους Τουρκούς, ήδη ο πρόεδρος Ερντογάν σήμερα είπε ότι περιμένει με ανυπομονησία να μάθει τις θέσεις του Τραμπ για την περιοχή, τότε θα δημιουργηθούν νέα δεδομένα και για τη λύση του Κυπριακού. Τουρκία, Ισραήλ, το έδαφος για τον αγωγό φυσικού αερίου. Να σας πω κάτι. Εγώ δεν κάνω εξωτερική πολιτική στη βάση τι μπορεί να προκύψει. Ναι. Η εξωτερική μας πολιτική είναι ποια είναι η επιδίωξή μας και πώς μπορούμε να την υλοποιήσουμε. Μάλιστα. Αυτό αφορά και το Κυπριακό. Πρέπει να σας πω ότι στο Κυπριακό ούτε η προηγούμενη διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατανοούσε με τον τρόπο που θα θέλαμε εμείς να κατανοήσει το Κυπριακό. Και ίσως ο λόγος είναι ότι είχαν μπλέξει σε 2 αντιφάσεις με την Τουρκία. Το ένα είναι το πραξικόπημα στην Τουρκία, όπου το σύστημα Ερντογάν καταγγέλει μερίδες του υπόγειου, ας το πούμε, Αμερικάνικου συστήματος, ότι ανακατευόταν με έναν τρόπο. Εγώ δεν γνωρίζω. Λέω ότι υπόθηκε. Και δεύτερον, έχουν την αντιπαράθεση όσον αφορά το ρόλο των Κούρδων, ιδιαίτερα των Κούρδων Σύριας, αν είναι τρομοκράτες ή σύμμαχοι. Σε αυτή την διελκυστίδα και στα προβλήματα σχέσης Αμερικάνων-Τουρκίας, πάντα ήταν επικίνδυνη η διοίκηση των Δημοκρατικών να προσφέρουν μια πιο σε εισαγωγικά εύκολη για την Τουρκία λύση για το Κυπριακό. Αυτή την περίοδο νομίζω ότι το καλό είναι ότι η διαπραγμάτευση για το Κυπριακό γίνεται χωρίς τους Δημοκρατικούς που φύγανε και χωρίς τους Ρεπουμπλικάνους που ακόμα δεν έχουν ασχοληθεί. Και που προσθήκη, βάση, αν μου επιτρέπετε, προσθήκη σε όλο αυτό το πακέτο πριν μπούμε στο Κυπριακό. Μια προσθήκη σε συνέχεια και του ερωτήματος του Μανώλη. Επειδή είπατε ότι σε πολλές περιπτώσεις τα συμφέροντα είναι ισχυρότερα από τις φιλίες. Και συμφωνώ, ρεαλιστικά το. Συμφωνώ, όχι, και συμφωνώ απολύτως. Έτσι, ρωτώ, πάντως, το γεγονός ότι θα βρείτε απέναντί σας το επόμενο χρονικό διάστημα στο State Department έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από τον σκληρό πυρήνα της γεωπολιτικής και της γεωοικονομίας, υπό την έννοια του ότι ήταν άνθρωπος που προέρχεται από το ενεργειακό λόμπι, από μια πολύ ισχυρή... Για τον Υπουργό Εξωτερικών. Ναι. Λοιπόν, η εταιρεία του οποίου εμπλέκεται στο Κυπριακό με την έννοια ότι έχει τη διαχείριση 2 εκ των 12, αν θυμάμαι καλά, οικοπαίδων της Κύπρου. Το 8 και το 10 τα έχει κατά κύριο λόγο η Exxon Mobil. Αυτού του είδους το πεδίο, και εμπλέκεται και στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο, αυτού του είδους το πεδίο θεωρείται ότι είναι ένα πεδίο που μπορεί να μας προσφέρει ευκαιρίες για καλύτερη συνεννόηση, το ότι μιλάνε και τα λεφτά, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, όπως το λένε και οι Αμερικάνοι. Νομίζω ότι δεν μπορεί να μιλήσει κανείς
εξ τούτου έχουμε ήδη ένα πλεονέκτημα, αλλά σίγουρα δεν είναι μειονέκτημα. Από αυτό να ξεκινήσουμε. Και το δεύτερο είναι να γίνει μια καλή συνεννόηση ότι οι ενεργειακοί δρόμοι του πετρελαίου και πολύ περισσότερο που μας απασχολεί λόγω Κύπρου και Αιγύπτου του φυσικού αερίου δεν απαραίτητο να περνάνε μέσα από την Τουρκία. Αυτό θα φανεί. Υπάρχει από το ηλεκτρικό καλώδιο του EuroMed που είναι μέσα στο προγραμματισμό να υλοποιηθεί μέχρι φυσικούς αγωγούς που θα περάσουν από την Κρήτη Πελοπόννησο και να πάνε στην Δυτική Ευρώπη. Γενικά αυτό που ενδιέφερε τους Αμερικάνους μέχρι τώρα ήταν να μην υπάρχει μονοπόλιο ενεργειακό της Ρωσίας πάνω στην Ευρώπη. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι και δεν είμαι σίγουρος αν αυτή η προκατάληψη ή αυτός ο σχεδιασμός, πιο σωστά να πω, απέναντι στη ρωσιακή ενεργειακή πολιτική θα είναι με την ίδια ένταση παρούσα. Αλλά να ξέρετε ότι όλες οι αμερικάνικες διοικήσεις είναι διοικήσεις που μαθαίνουν. Δηλαδή έρχονται με μια άποψη, τη βάζουν σε δοκιμασία με βάση τα δικά τους τα συμφέροντα και ανάλογα την τροποποιούν. Εκεί έχει μεγάλη σημασία στην ερμηνεία που κάνουν σαν την τροποποίηση να είναι κανείς παρόν και να εξηγεί και να δίνει όσο το δυνατόν, έστω και ως μικρή χώρα, διαφορετικές ερμηνείες και προσανατολισμούς. Αν μου επιτρέπετε, μπαίνουμε στην ενότητα του Κυπριακού. Νίκο, αν έχεις την καλοσύνη, πριν μπούμε στην ενότητα, μια τελευταία παρατήρηση. Σήμερα ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παπαδημούλης, σε μια συνέντευξη σε μια ισπανική εφημερίδα, είπε, εκφράζοντας μια άποψη που την άκουσα και από τον πολύ στενό σας φίλο, το ξέρω, τον Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ, τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ότι ο Τραμπ είναι ένας παράγοντας αβεβαιότητας, ένας άνθρωπος που επιθυμεί τη διάλυση της Ευρώπης. Το λέω γιατί αν είναι αυτή η άποψη ότι ο Τραμπ έρχεται να διαλύσει την Ευρώπη και είναι ένας παράγοντας αβεβαιότητας, πώς μπορεί να συνομιλήσει κανείς μαζί του? Να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Καταρχάς, ζούμε σε μια εποχή αβεβαιότητας και όπου είναι πάρα πολλά πράγματα ρευστά. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία το ότι καταφέραμε, ιδιαίτερα αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, να κρατάμε την εξωτερική πολιτική της χώρας, όπως το λέω εγώ, πάνω από την επιφάνεια της θαλάσσης και όχι στον πάτο, να δείχνουμε δρόμους σταθεροποίησης περιοχής και να επιδιώκουμε, και το έχουμε καταφέρει σε αρκετό βαθμό, να σταθεροποιούμε τον περίγυρό μας αντί να αποσταθεροποιείται από τον περίγυρο η χώρα μας. Νομίζω είμαστε σε μια εποχή αβεβαιότητας, είμαστε σε αυτό που λέμε σε μια εποχή μεταβατική και γι' αυτό τόνισα αρχικά ότι ο Τραμπ σε αυτή τη μεταβατική περίοδο μπόρεσε να αναδιοργανώσει τις συμμαχίες του Ρεπουμπλικάνικου Κόμματος και να κερδίσει τις εκλογές. Θέλω να σας πω μόνο ένα στοιχείο για τις εκλογές. Στο τελικό αποτέλεσμα, το Δημοκρατικό Κόμμα είχε 3 εκατομμύρια περισσότερους ψήφους από τους Ρεπουμπλικάνους. Αν όμως αφαιρέσετε την πολιτεία της Νέας Υόρκης και της Καλιφόρνιας, όπου οι Δημοκράτες πήραν 6 εκατομμύρια παραπάνω ψήφους, στην υπόλοιπη Αμερική των 48 πολιτιών, ο Τραμπ πήρε 3 εκατομμύρια παραπάνω ψήφους. Και έχει σημασία ότι στην πλειοψηφία της Αμερικής, στη βαθιά και στην κεντρική Αμερική, οι Ρεπουμπλικάνοι είναι η πλειοψηφία, γιατί καμιά φορά χάνεται με τους αριθμούς. Αυτά λοιπόν περί της αβεβαιότητας. Το δεύτερο. Όπως ξέρετε, ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ θα μου λείψει, γιατί καθόμουν μαζί του σε συνεδριάσεις. Θα γίνει πρόεδρος Γερμανίας, το εύχομαι καλό τάξιδο. Όπως μου λείπει και ο Πάολο, ο υπουργός εξωτερικών της Ιταλίας, με τον οποίο καθόμουν μαζί στις άλλες μισές συνεδριάσεις. Έγινε πρωθυπουργός της Ιταλίας. Του ευχόμαστε, είναι και οι δύο φίλοι της χώρας μας και είμαι σίγουρος ότι θα μας είναι χρήσιμες από τις νέες θέσεις τους. Δεν συμπίπτω με την ανάλυση του Βάλτερ Φρανκ Στάινμαγερ. Δηλαδή, η άποψη που λέει στην Ευρώπη ότι ο Τραμπ και το επιτελείο του θέλει να τα διαλύσει όλα, ίσως να είναι σωστή ερμηνεία από αυτά που διαβάζουν. Επειδή όμως συζήτησα επί Μακρόν και με το επιτελείο του Τραμπ, με αντικείμενο συζήτηση στην Ευρώπη, θα έλεγα, και αυτή ήταν και, αν επιτρέπετε να το πω έτσι, η συμβολή μου προς την κυρία Μογκερίνη, είναι γεμάτο ερωτήματα. Ποια είναι τα ερωτήματά τους? Τι ακριβώς θέλει η Ευρώπη να γίνει στον 21ο αιώνα? Ποια είναι η ταυτότητα που θέλουν να έχουν σαν Ευρωπαϊκή Ένωση? Ποια είναι η σχέση εθνικού κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αυτά τα ερωτήματα, τα οποία κατά τη γνώμη μου, και το λέω δύο χρόνια τώρα στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρώπης, πρέπει να μας απασχολήσουν. Αυτά τα ερωτήματα καλείται η ίδια η Ευρώπη να προλάβει και να δώσει τις απαντήσεις της στη νέα διοίκηση των Αμερικανών. Και θα σας πω για ένα έλλειμμα πριν πάμε στο Κυπριακό, που το υπογραμμίζω σε όλη τη διάρκεια της θητείας μου. Η Ευρώπη έχει γίνει πολύ μονόπλευρη. Χρησιμοποιεί μια σειρά από εργαλεία που υπάρχουν στη διπλωματία, αλλά είναι μονόπλευρα εργαλεία, όπως είναι οι κυρώσεις, το εμπάργκο, τα μνημόνια. Mm-hmm. Και έχει χάσει
την ουσία της ύπαρξής της. Ποιες είναι οι αξίες της. Δηλαδή, αν πείτε σε έναν νέο άνθρωπο ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια Ευρώπη της τιμωρίας και της απληστίας, δεν του αρέσει. Δεν θα τη συμπαθήσει. Ναι. Αυτή είναι η εικόνα της Ευρώπης. Η Ευρώπη δεν αρέσει στους πολίτες της. Και αντί να ανησυχεί, και αυτό είπα και στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, για τη μία ή για την άλλη γνώμη των φιλορεπουμπλικάνικων εφημερίδων, θα έπρεπε να ανησυχεί γιατί δεν έχει βάλει μπρος μια ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον της, ποια είναι η θέση στον κόσμο που έρχεται, γιατί να συνονιδούμε. Σε 20 με 30 χρόνια η Ευρώπη θα είναι το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 5-6% του παγκόσμιου καθάριση του εθνικού προϊόντος. Δηλαδή θα είναι μια μικρή χώρα. Σκεφτείτε ότι το 2040 η Νιγηρία θα έχει 520 εκατομμύρια πληθυσμό, όσο και δηλαδή μια χώρα της Αφρικής, όσο έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη πρέπει να περάσει για τον εαυτό της σε μια θετική ατζέντα και να την προβάλλει αυτή και να την αναλύσει στους Αμερικάνους. Οι Αμερικάνοι είναι ακόμα στην αναζήτηση απαντήσεων. Επομένως, δεν έχουν δώσει απαντήσεις. Αντιστρέφεται το ερώτημα και δεν είναι το τι θέλει να κάνει ο Τραμπ για την Ευρώπη, αλλά το τι θέλει να κάνει η ηγεσία της Ευρώπης για την Ευρώπη. Και εκεί είναι από το καθοριστικό. Από εκεί πρέπει να έχουμε αφετηρία. Από εκεί να ξεκινήσει. Να πάμε Κυριακό. Λοιπόν στο Κυπριακό. Κύριε Υπουργέ, κάνω εγώ την πρώτη ερώτηση και ακολουθεί ο Μανώλης στη συνέχεια. Υπάρχει η αίσθηση ότι με το Κυπριακό οι συζητήσεις που γίνονται καταλήγουν τελικά σε ένα παιχνίδι ευθυνών. Ποιος στέει, να ρίξουμε το μουτζούρι στη μία πλευρά ή στην άλλη. Πιστεύετε και ποια είναι η εκτίμησή σας ότι σε αυτό το γύρο των διαπραγματεύσεων υπάρχουν ουσιαστικά βήματα προόδου ή είναι μία επανάληψη του σχεδίου Ανάν και άλλων προηγούμενων προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού. Να σας πω καταρχάς, εμείς σαν κυβέρνηση, αλλά από ό,τι έχω αντιληφθεί και το κυριότερο και το μεγαλύτερο κομμάτι από όλα τα αντιπολιτευόμενα κόμματα, θέλουμε μια λύση του Κυπριακού. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίζω, διότι μπορεί η ερώτηση να είναι το επόμενο αντικείμενο, αλλά να μην έχουμε καμία παρανομία. Θέλουμε μια λύση του Κυπριακού. Το δεύτερο ζήτημα είναι, όταν λέμε λύση του Κυπριακού, τι ακριβώς εννοούμε. Το Κυπριακό έχει δύο πτυχές. Η μία είναι η ρύθμιση της διακυβέρνησης και άλλων συστημάτων ανάμεσα στις δύο κοινότητες συν τις τρεις μικρές μειονότητες, το οποίο είναι αυτό που ονομάζουμε εσωτερική πτυχή του Κυπριακού και στο οποίο εμείς δεν δικαιούμαστε και ούτε ανακατευτήκαμε. Και μέχρι σήμερα, παρόλο που ακαδημαϊκά είναι γνωστό ότι ασχολούμαι με το θέμα δεκαετίες, δεν έχω εκφράσει ούτε μία γνώμη, ούτε καν σε εσωτερική συζήτηση, διότι πιστεύω και σέβομαι την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρέπει και να το επιδεικνύουμε στο διεθνή παράγοντα ότι είναι κυρίαρχη, δεν είναι όπως οι Τουρκοκύπροι σε άμεση, που είναι σε άμεση εξάρτηση από την Τουρκία. Και η δεύτερη πτυχή αφορά, που για μένα είναι και η κυρίαρχη σήμερα, την κατοχή της Βόρειου Κύπρου από τουρκικά στρατεύματα που βρέθηκαν και παραμένουν παρανόμως στην Κύπρο. Σε αυτή την εξωτερική πτυχή, επειδή με βάση τις συνθήκες 1959-1960 της Ζυρίχης και του Λονδίνου έχουμε καταταχθεί στη συνθήκη των εγγυήσεων ως μία από τις τρεις εγκύτριες δυνάμεις και στη συνθήκη συμμαχίας ως μία από τις τρεις δυνάμεις που συμβάλλουν σε αυτήν, δεν συμμετέχει η Βρετανία σε αυτήν, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε γνώμη και να παλεύουμε για τη λύση αυτής της πτυχής τόσο σοβαρής του Κυπριακού. Για τις διαπραγματεύσεις τώρα. Θα έλεγα ότι όσον αφορά τη δικιά μας σκοπιά των διαπραγματεύσεων, είναι η πρώτη φορά που γίνεται αποδεκτό και αναγνωρίζεται εμπράγματι ότι η ασφάλεια, το ζήτημα ασφάλειας που είναι οι εγγύησεις, η προσπάθεια της Τουρκίας να έχει παρεμβατικά δικαιώματα και η παρουσία κατοχικών στρατευμάτων αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Σας θυμίζω ότι στη διαπραγμάτευση που έγινε γύρω από την συνθήκη που ετοίμαζε ο τότε Γενικός Γραμματέας του Ιαννάν και σε μια διαπραγμάτευση που έγινε αρχική 2008-2009, ουδέποτε τέθηκαν αυτά τα τρία ζητήματα. Θεωρώ μέγιστη επιτυχία της ελληνικής και της κυπριακής διπλωματίας ότι ο πυρήνας του κυπριακού προβλήματος βγήκε από τον βυθό και ξαναμπήκε πάνω στο τραπέζι και για πρώτη φορά η Τουρκία και οι Τουρκοκύπροι κατά προέκταση αναγκάζονται να το συζητήσουν. Ανεξάρτητα ότι δεν έχουν προτάσεις, ότι θέλουν να το διατηρήσουν αυτό το καθεστώς, έχει μπει στην ατζέντα. Και ο διεθνής παράγοντας, για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες, αντιλαμβάνεται ότι αυτό το πρόβλημα είναι και μεγάλο και κομβικό και από αυτό εξαρτάται η ουσιαστική λύση του Κυπριακού. Κύριε Υπουργέ, θα πάω από το ειδικότερο στο γενικότερο. Σωστό ή λάθος το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης, δέχτηκε να καθίσει στην διάσκεψη στη Γενέβη μπροστά σε ένα ταμπελάκι
το οποίο δεν ανέφερε τον τίτλο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι το ειδικότερο ερώτημα. Και το γενικότερο, θέλουμε πράγματι λύση του Κυπριακού? Υπάρχει μια σχολή σκέψης που λέει πράγματι η Ελλάδα πρέπει να θέλει στρατηγικά για τα συμφέροντα του ελληνισμού λύση, διότι αν δεν θέλει, στο μέλλον θα βρεθεί ο ελληνισμός να έχει σύνορα από τον Εύρο μέχρι την Κύπρο, αν προσαρτήσει ο Ερντογάν τα κατεχόμενα, με συνέπεια ενιαίος αμυντικός χώρος, κούρσα εξοπλισμών κτλ. Και υπάρχει και η άλλη που λέει ότι αν αφανιστεί η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι από το ειδικότερο στο γενικότερο που σας είπα, και έχουμε τα δύο στην πραγματικότητα συνιστώντα ομόσπονδα κρατήδια, στην πραγματικότητα σε μια προοπτική δεκαετίας θα υπάρξει τουρκοποίηση της νήσου και θα χάσουμε και το υπόλοιπο το οποίο έχουμε. Στρατηγικά λοιπόν τι μας συμφέρει, το ένα ή το άλλο, μαζί με την προσθήκη της ερώτησης για τον πρόεδρο Αναστασιάδη? Και τα δύο ερωτήματα όσον αφορά για τις λύσεις του Κυπριακού προϋποθέτουν ότι εννοεί τη λύση του Κυπριακού με διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα έπρεπε να το εννοεί. Δηλαδή, αν με λύση Κυπριακού εννοούμε ότι δεν έχει η Τουρκία καμιά δυνατότητα να παρεμβαίνει στο εσωτερικό της Κύπρου, ότι αποσύρονται τα στρατεύματα κατοχής της Τουρκίας και πάβει να υπάρχει το καθεστώς εγγυήσεων από τρίτες χώρες, δεν κινδυνεύουμε ούτε στη μία ούτε στην άλλη περίπτωση. Δηλαδή, δεν έχουμε κανένα λόγο να γίνει γραμμή σύγκρουση Ελλάδο-Τουρκία ή Κύπρο, αφού θα έχουν αποσυρθεί και οι Τούρκοι από την Κύπρο, και δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβόμαστε ότι θα χαθεί η συνέχεια τη Κυπριακή Δημοκρατία, επειδή θα γίνει η ουσιαστική λύση. Αν κάποιοι μιλάνε με λύση και εννοούν να μείνουν τα τουρκικά στρατεύματα, να έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει η Τουρκία και να έχει και ηγετικά δικαιώματα, και στη μία και στην άλλη περίπτωση θα είμαστε χαμένοι. Γι' αυτό λέω ότι ο πυρήνας του ζητήματος είναι να ορίσουμε τι θεωρούμε ότι είναι η λύση του Κυπριακού. Η λύση του Κυπριακού δεν είναι ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στην Κύπρο. Η λύση του Κυπριακού δεν είναι ποιος θα είναι. Είναι σοβαρό ζήτημα ο Γενικός Εισαγγελέας ή πώς θα είναι η σύνθεση της Βουλής. Είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Αλλά η λύση του Κυπριακού είναι να αφήσουμε μια Κύπρο κυρίαρχη, ανεξάρτητη και αδέσμευτη, να αποφασίζει ο λαός της όπως και ό,τι θέλει. Και ο λαός της, πρέπει να θυμίσω, είναι όλα τα συστατικά. Πριν μου απαντήσετε λοιπόν για τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Για να έρθω τώρα στον πρόεδρο Αναστασιάδη, συγγνώμη να με συγχωρέσετε. Γιατί με ρωτάτε πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει. Για να έρθω στο ζήτημα του πρόεδρου του Αναστασιάδη, υπάρχουν νομοδοτήσεις από διεθνούς κύρους νομικούς ότι η εμφάνιση του κυρίου Αναστασιάδη σε μια διεθνή διάσκεψη αυτομάτως είναι η εμφάνιση του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και σαν τέτοια ερμηνεύτηκε και στην προσωρινή δήλωση, στην πρώτη δήλωση μάλλον που έκανε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ κατά τη συζήτηση και στην τοποθέτηση που έκανα εγώ εξ αρχής και εκείνος. Υπάρχει νομοδότηση, εντάξει, αλλά επί του ζητήματος των στρατευμάτων ξέρουμε πολύ καλά ότι και οι Τούρκοι, αλλά ενδεχομένως και άλλες δυνάμεις, ενδεχομένως ο απερχόμενος αντιπρόεδρος Biden, ήθελαν να παραμείνουν τα τουρκικά στρατεύματα στο νησί για δύο θητείες της νέας προεδρίας, δηλαδή 6-6 12 χρόνια. Και ήθελαν και δύο ναυτικές βάσεις, η μία στο βόρειο μέρος του νησιού, η άλλη στο νότιο. Όταν γνωρίζουμε ότι οι ναυτικές βάσεις, επειδή καμιά φορά είναι και ξένο έδαφος, έχουν και ΑΟΣ. Πράγματι. Και όχι μόνο. Και αυτό επηρεάζει τα πράγματα. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω με βάση τη δική σας πρόταση, την προσωρινή στάθμευση στρατευμάτων, την οποία καταθέσατε με βάση το σύμφωνο, η οποία είναι εν μέρει αντιγραφή της μετάβασης, της αποχώρησης του Σοβιετικού στρατού από την Ανατολική Γερμανία. Ποιο είναι ο μέγιστος χρόνος παραμονής τουρκικών στρατευμάτων κατά το μεταβατικό στάδιο στην Κύπρο? Θα σας πω, καταρχήν ο μέγιστος χρόνος είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Αυτό θα μου επιτρέψετε να μην το πω εδώ. Ναι. Έχουμε καταθέσει όμως γραπτά την πρόταση και δεν είναι μεγάλος. Τι κάναμε σαν Υπουργείο Εξωτερικών? Μελετήσαμε πέρα από 5 χρόνια δηλαδή. Πέρα από τη μελέτη όλων των ζητημάτων του ενός και του άλλου προβλήματος που υπάρχει στα θέματα ασφάλειας για το ιστορικό του Κυπριακού και των θέσεων όλων των πλευρών που συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση, μελετήσαμε και ευχαριστώ πάρα πολύ τους εξαιρετικούς ακαδημαϊκούς που εθελοντικά βοηθήσανε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, άρα και τη χώρα μας. Μελετήσαμε τη διεθνή εμπειρία, όλα τα παραδείγματα που υπάρχουν από Ανατολικό Τιμόρ, Αυστρία στη δεκαετία του 50, Κολομβία τώρα με την ειρηνευτική διαπραγμάτευση, μέχρι το ζήτημα του Open End, δηλαδή χωρίς τελειωμό, ανοιχτή διαπραγμάτευση που υπήρξε η υπόθεση του Ιράν. Ανάμεσα σε όλα τα παραδείγματα που βρήκαμε, το πιο ενδιαφέρον, χωρίς να μπορεί να το εφαρμόσει κανείς με απολυτότητα, ήταν η αποχώρηση του Σοβιετικού στρατού από την Ανατολική Γερμανία. Πόσο πήρε αυτή? Θα σας πω.
Η αποχώρηση αυτή έγινε μια διαπραγμάτευση τότε να πληρώσει η πλούσια Δυτική Γερμανία τους Σοβιετικούς, διότι δεν είχαν καταλήμματα στην Ρωσία για να υποδεχτούν ένα στράτευμα γύρω στις 400.000, 380.000. Η συμφωνία ήταν για 4 χρόνια, ήταν να τελειώσει το Δεκέμβριο του 1994 και η αποχώρηση των Σοβιετικών στρατευμάτων τέλειωσε το Σεπτέμβριο του 1994, δηλαδή 3 μήνες νωρίτερα. Ποιο είναι το σημαντικό πέρα από το χρονοδιάγραμμα? Το σημαντικό είναι ποιο είναι το καθεστώς. Δηλαδή, ας πούμε ότι γίνεται συμφωνία. Συμφωνούμε ότι πρέπει τελειώνει αύριο το πρωί άμεσα το καθεστώς των εγγύσεων. Άμεσα δεν έχει κανένα δικαίωμα να παρεμβαίνει στην Κύπρο. Και έχουμε ένα στρατό ο οποίος πρέπει να φύγει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πατάς ένα κουμπί και 33.600, τόσους λένε τώρα, 44.000 παλαιότερα, φεύγουν την ίδια μέρα. Το ερώτημα είναι νομικά, τι καθεστώς έχουν αυτοί? Και η απάντηση είναι ότι δεν είναι ένα στρατός στο όνομα κάποιων εγγυήσεων ή κάποιων δικαιωμάτων παρέβαζες, αλλά είναι ένα στρατός ο οποίος σταθμεύει προσωρινά. Με ποια έννοια προσωρινά? Ότι είναι φεύγει. Και όσο φεύγει έχει μια προσωρινή παρουσία, η οποία έχει ένα νομικό καθεστώς, ούτε εγγυήτρια δύναμης, ούτε κατοχικής δύναμης, ούτε οτιδήποτε άλλο. Έχει το καθεστώς μια στρατιωτικής δύναμης που φεύγει. Ποια είναι αυτά τα τρία χαρακτηριστικά της? Αφοπλίζεται δηλαδή. Τα τρία χαρακτηριστικά της είναι, όταν φεύγει, φεύγει με τα όπλα της. Τα τρία χαρακτηριστικά της είναι, πρώτον, συνεχής ροή, άρα όχι αναδιάρθρωση σε βάσεις. Δεύτερον, θα υπάρχει ημερομηνία με την οποία θα έχει φύγει και ο τελευταίος. Και τρίτον, θα υπάρχει έλεγχος. Εδώ έχουμε προτείνει στον ΟΗΕ. Έχουμε προτείνει ο ΑΣΕΑ, ο οποίος είναι ένας οργανισμός για τον αφοπλισμό, που συγκροτήθηκε καταρχάς, όχι με τη σημερινή του μορφή, αλλά καταρχάς με τη συνθήκη του Ελσίνκη το 1993, ότι πρέπει μια διεθνής οργάνωση ειδικευμένη, όπως είναι ο Οργανισμός Ασφάλειας και Σταθερότητας στην Ευρώπη, να ελέξει άμεσα τον πραγματικό αριθμό του τουρκικού στρατού, γιατί κανένας δεν ξέρει ακριβώς πόσος είναι, τι είδους οπλισμό έχει και το μητρό αυτού του οπλισμού. Και για την Ελδίκ, που είναι οι 1.000 Έλληνες στρατιωτικοί, και αυτοί να ελεγχθούν. Και κατά συνέπεια η ροή θα ελέγχεται ότι θα γίνεται μαζί με τον οπλισμό, με το συγκεκριμένο μητρό οπλισμού και το συγκεκριμένο μητρό προσώπων στρατού. Και έχει σημασία αυτό για 2 λόγους. Πρώτον, για να μην σπάσει αυτή η ροή για φυγής, ας το πούμε, του στρατού. Και δεύτερον, να μην αντικατασταθούν τα όπλα, γιατί μπορεί να πάρεις, είναι μια γενιά πίσω τεθωρακισμένα που υπάρχουν στην Κύπρο. Μπορεί να πάρεις 2 τέτοια τεθωρακισμένα και να φέρεις ένα καινούριο Λέοπαρτ και η δύναμη ισχύ σου να είναι μεγαλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία ο έλεγχος αριθμού, ποιότητας των όπλων και ακριβώς αριθμητικού μητρώου. Να κρατήσουμε κατά 4 χρόνια πάντως από τη Σοβιετική Συμφωνία ως ενδεικτική. Ενδεικτικό. Όχι, κύριε Κοντάκη. Εγώ δεν είπα υπερομηνίες καθόλου, διότι μιλάμε για ένα στρατό άλλης ποιότητας και άλλης ποσότητας και με άλλα προβλήματα. Ναι. Εγώ μιλάω για το νομικό καθεστώς τους. Διότι τα άλλα, προσέξτε, τα άλλα δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Δηλαδή, χάρη, η τότε Γερμανία επέβαλε για να δώσει λεφτά στους Σοβιετικούς ένα ιδιότυπο νομικό καθεστώς, ότι ακόμα και στους στρατώνες του Σοβιετικού στρατού που φεύγει θα ισχύει το γερμανικό δίκαιο. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι αντικείμενο αυτής της διαπραγμάτευσης για τους Τούρκους. Αν μου επιτρέπετε, θα ακολουθήσω και εγώ την ίδια τακτική από το γενικό στο ειδικό. Για ακόμα μια φορά διαπίστωσα, τουλάχιστον εγώ, διαψεύστε με αν δεν είναι έτσι, το είδαμε και με την ιστορία του σχεδίου Ανάν, ότι συγκρούστηκαν 2 συγκεκριμένες πολιτικές και διπλωματικές, αλλά κατά κύριο λόγο πολιτικές λογικές, σε αυτή τη φάση διαπραγμάτευσης. Ήταν οι οπαδοί από τη μία του οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει μια λύση, όποια λύση και αν είναι αυτή, και από την άλλη μια άλλη σχολή, στην οποία σας συμπεριλαμβάνω. Συμπεριλαμβάνω πρωτίστως και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, νομίζω το είπε πολύ καθαρά στην ομιλία του για το Μακάριο προχθές στην Κύπρο, ότι είναι καλύτερο να μην υπάρξει λύση παρά να είναι μια οποιαδήποτε κακή λύση. Εγώ λέω, κύριε Κοντρότσο, ότι οποιαδήποτε εμφανιζόμενη ως λύση που δεν συμπεριλαμβάνει αυτά που είπατε, ακριβώς είναι αρχών, κακή λύση προφανώς. Δεν είναι λύση. Όχι, δεν είναι λύση. Διαφορά. Δεν είναι λύση. Στο Κυπριακό δεν υπάρχει κακή λύση όσον αφορά τις εγγυήσεις, τα παρεμβατικά δικαιώματα. Λύση. Όχι. Μη βιώσιμοι μπορεί να είναι οι ρυθμίσεις για τη διακυβέρνηση. Ωραία. Μη βιώσιμοι μπορεί να είναι οι ρυθμίσεις για την οικονομία και να είναι κακή λύση από μια σκοπιά. Εδώ δεν συζητάμε για τέτοιου είδους
πλευρές της λύσης. Συζητάμε ότι ή θα είναι λύση, δηλαδή θα φύγουν τα κατοχικά στρατεύματα και δεν θα υπάρχουν δικαιώματα παρεμβάσεων, ή δεν θα είναι λύση, διότι διατηρούνται αυτά τα δικαιώματα. Δεν υπάρχει κακή λύση και καλή σε αυτό. Διευκρινίζεται. Ο διαχωρισμός που κάνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό θέλω να πω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Λάθος. Ότι ορισμένοι προώθησαν αυτό το διαχωρισμό, ενώ είναι πολύ καθαρή και η δική σας θέση, κατά τη γνώμη μου, και η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα έλεγα ότι ήταν καθαρή η θέση της πλειονότητας των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων. Ναι, και είμαστε από την άλλη, αυτό. Ναι, και νομίζω ότι είναι και αυτή μια παρακαταθήκη της Γενέβης, αυτού του σταδίου, εν πάση περιπτώσει, της διαπραγμάτευσης. Από την άλλη όμως είδαμε να γίνεστε εσείς ο στόχος, όχι τόσο γιατί κάποιοι δεν τους αρέσει ο Κοτζιάς, αλλά γιατί έκριναν ότι μπορεί να είστε ο ευάλωτος κρίκος, ο ασθενής κρίκος στην αλυσίδα, και είδαμε. Μάλλον ο σκληρός κρίκος που έπρεπε να σπάσει. Κατά αυτούς, ναι, ο σκληρός που έπρεπε να σπάσει, έτσι, ή ο ασθενής, ναι. Και είδαμε δημοσιεύματα και στην Κύπρο και στη Λευκοσία, εγώ θα πω και, θα πω και τα ονόματά τους. Ο Πολίτης, ένα συγκεκριμένο συγκρότημα μηντιακό, είδαμε δημοσιεύματα κάποια και στην Αθήνα, είδαμε δημοσιεύματα του Πολίτικο, το τελευταίο δημοσίευμα που ουσιαστικά είπε, αποκάλυψε, εντός εισαγωγικών το αποκάλυψε, ότι δόθηκε εντολή στον Τσίπρα να σας πετάξει εκτός διαπραγμάτευσης, γιατί εσείς προκαλείτε εμπόδια στην υλοποίηση μιας λύσης για το Κυπριακό. Και θέλω να ρωτήσω ευθέως, ήταν αραγές όντως το εθνικό μέτωπο, ή κάποιοι είτε στη Λευκοσία είτε στην Αθήνα υπονόμευσαν διημών δια του της δικής σας παρουσίας, υπονόμευσαν το να υπάρξει μια λύση στο Κυπριακό, εξυπηρετώντας ενδεχομένως αλλότρια συμφέροντα, πω, είτε, ναι, στην Ουάσιγκτον, είτε στη Νέα Υόρκη, στον ΟΗΕ, είτε στην Τουρκία. Να σας πω τώρα, γιατί όλες οι ερωτήσεις εδώ είναι από μια μικρή ανάλυση μέρος, ναι, σας, και εγώ αναγκάζομαι, ναι, να είμαι πιο σύντομος από τις ερωτήσεις. Να σας πω, πρώτα απ' όλα, υπήρχαν οι δυνάμεις οι οποίες θεωρούσαν ότι μπορεί να βρεθεί λύση, σε εισαγωγικά το λύση, του Κυπριακού, χωρίς να τεθεί θέμα εγγυήσεων, παρεμβατικών δικαιωμάτων και κατοχικού στρατού. Αυτό το είδαμε στη διαπραγμάτευση 2002-2004 και 2008-2009. Όπως ξέρετε, έχω την κακή συνήθεια να τα διαβάζω όλα. Δηλαδή, τώρα, όταν ξεκίνησα για τη διαπραγμάτευση του Κυπριακού, διάβασα το σύνολο των κειμένων που υπάρχουν από το 1974 μέχρι σήμερα και όλα τα τηλεγραφήματα, σημειώσεις κλπ. Των τελευταίων 20 ετών. Λοιπόν, εκεί υπήρχαν οι δυνάμεις και στις δύο πλευρές, ενώ Ελλάδα-Κύπρο, οι οποίοι πιστεύανε ότι δεν πρέπει να τεθούν αυτά τα θέματα. Και λέγανε ότι δεν πρέπει να τεθούν αυτά τα θέματα για να λυθεί το Κυπριακό. Και ξαναρωτάω εγώ, τι είδους λύση θέλανε? Διότι το να παραμείνουν τα τουρκικά στρατεύματα και η δυνατότητα της Τουρκίας να παρεμβαίνει στο εσωτερικό της Κύπρου ή να προωθεί στρατεύματα, δεν είναι λύση του Κυπριακού. Αυτό είναι, είναι κακοφωνία με τον πιο ευγενικό τρόπο που θα πω. Όταν λοιπόν εμείς μιλάμε για λύση και πρωτίστως ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλά και ο κύριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας και κατά ακολουθίαν μετά το Υπουργείο Εξωτερικών, εννοούμε λύση του πραγματικού προβλήματος. Όχι η λύση, δηλαδή διψάω εγώ, και η λύση του προβλήματος είναι να σου βάλω ένα αγκάθι στο πόδι για πονάς, και ξεχνάς ότι διψάς. Τα τουρκικά στρατεύματα δηλαδή. Δεν είναι η λύση αυτή. Η λύση είναι πού θα βρούμε το νερό, πώς θα το διασφαλίσουμε και πώς όλος ο κυπριακός λαός θα μπορεί να πίνει από αυτό το νερό. Κατά συνέπεια, το μέτωπο ήταν σαφές. Λύση στον πυρήνα. Και πρέπει να σας πω ότι είμαι ευτυχής, διότι το θέμα το έβαλα δημοσίως πρώτη φορά το Μάρτιο του 2015. Σας θυμίζω πως το έβαλα. Έβγαινα από την πρώτη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και ερωτήθηκα από Τούρκο δημοσιογράφο, εμείς θέλουμε λύση του Κυπριακού, εσείς γιατί δεν θέλετε? Και γιατί εμείς βιαζόμαστε, εσείς γιατί δεν βιάζεστε? Και του απάντησα, αν βιαζόσαστε για λύση του Κυπριακού, πάρτε τα στρατεύματά σας και φύγετε. Ποιοι προσπάθησαν όμως να το υπονομήσουν? Ποιοι ήταν πίσω υπάρχουν από τα δημοσιεύματα? Λοιπόν, άρα έχουμε σταθερό προσανατολισμό σε αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερον, υπάρχουν δυνάμεις που δεν τους αρέσει αυτός ο σταθερός προσανατολισμός. Αυτές οι δυνάμεις είναι στο διεθνές στερέωμα, οι οποίες νομίζουν ότι πρέπει να φροντίζουν τα στενά τουρκικά συμφέροντα, ακόμα και αν είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο, ακόμα και αν είναι ενάντια σε ευρωπαϊκό δίκαιο. Τέτοιες δυνάμεις έκφραζε η κυρία αυτή, η Ιταλίδα δημοσιογράφος, στο Πολίτικο, μια μικρή εφημερίδα τρίτης κατηγορίας.
η οποία έχει συγκεκριμένες ιδιοκτησίες. Όχι, επ' αυτού μόνο, επ' αυτού. Εκτός από αυτό που λέτε, υπάρχει το έγγραφο το οποίο, στο έγγραφο το οποίο είσαστε ο πρώτος που συντάξατε για το Κυπριακό, έχετε μια πολύ συγκεκριμένη φράση. Κάνετε αναφορές για παράγοντες. Μιλάμε για έγγραφο το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα Οκτώβριο-Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, πολύ πριν φτάσουμε τώρα στην κρίση. Κάνετε λοιπόν αναφορά εσείς φωτογραφικά για παράγοντες οι οποίοι επιθυμούν την παράκαμψη θεσμών και προσώπων, ναι, για να περιοριστούν οι αντιστάσεις. Και το ερώτημά μου είναι, ήθελε, γιατί ας αφήσουμε τώρα την Ιταλίδα δημοσιογράφο του Πολιτικού, ήθελε η αναπληρώτρια υπουργός ΗΠΑ, κυρία Νούλαντ, να σας περιορίσει τη διαπραγμάτευση, ναι ή όχι? Ή ο ειδικός διαπραγματευτής του ΟΗΕ, ο κύριος Άιντε. Για τον κύριο Άιντε δεν μπορώ να σας πω. Ναι. Να απαντήσει ο υπουργός και να πάμε σε ένα διάλειμμα μόλις όλες. Να πάτε να επιστρέψω μετά και να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω, μερικοί με θεωρούν σκληρό καρύδι στη διεθνή ορίζοντα. Εννοείτε τον Biden? Μερικοί. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου βαθιά συναισθηματικό που αγαπάει τον τόπο του. Και νομίζω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος οφείλει πολλά περισσότερα να κάνει προς όφελος της Κύπρου από ότι οποιοσδήποτε τρίτος παράγοντας. Νομίζω ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους δημοσιογράφους του μέλλοντος η αλληλογραφία που είχαμε συγκεκριμένους διεθνείς παράγοντες, όπου τους υπογράμμιζα τις υποχρεώσεις που έχει η Ελλάδα το διεθνή νόμο ως εγκύτρια δύναμη, τις οποίες εκείνοι δεν έχουν. Υπάρχει αλληλογραφία λοιπόν. Υπάρχει και αλληλογραφία. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το Κυπριακό αλλά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επιστροφή στην αίθουσα σύνταξης. Έχουμε κοντά μας τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Κοτζιά. Συζητάμε για το Κυπριακό. Κύριε Υπουργέ, ο βασικός ή ένας από τους βασικούς παράγοντες για την επίλυσή του και συζητάμε όλες τις πτυχές του Κυπριακού είναι ο Ερντογάν και η Άγκυρα. Πιστεύετε, η εκτίμησή σας είναι ότι ο Ερντογάν σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται με τα προβλήματα που έχει και τις εσωτερικές συμμαχίες που προσπαθεί να διαμορφώσει για τη συνταγματική του αναθεώρηση, να πάρει και τις εκτελεστικές εξουσίες, είναι έτοιμος να προσφέρει, να συνεισφέρει σε αυτήν την συζήτηση επικοδομητικά για μια λύση στο Κυπριακό? Να κάνω και μια προσθήκη στο ερώτημα. Αν ο Ερντογάν σας έχει στείλει μήνυμα μέσω τρίτου ότι είναι έτοιμος να δώσει τα πάντα για λύση στο Κυπριακό μετά το δημοψήφισμα? Νομίζω ότι ο Ερντογάν είναι ένας μεγάλος ιστορικός ηγέτης με τα υπέρ και τα κατά του για την Τουρκία. Είναι ένας ηγέτης ο οποίος μάλλον θα ήταν ο μόνος στις σημερινές συνθήκες που μπορεί να πάρει τολμηρές αποφάσεις. Προς το παρόν δεν δείχνει αυτή την τόλμη που θα μπορούσε να επιδείξει. Ίσως χρειάζεται να περάσουν και ορισμένοι γύροι διαπραγμάτευσης. Ίσως σκέφτεται το δημοψήφισμά του που στηρίζεται από εθνικιστικούς κύκλους και να νιώθει μετά από αυτό καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ νομίζω ότι κάναμε μια σοφή κίνηση με την αλληλογραφία μου με τον ΟΗΕ που κατοχυρώσαμε ότι αυτή η διαπραγμάτευση είναι ανοιχτή τέλους, δηλαδή αν σταματήσει κάπου δεν διαλύεται, δεν σταματάει και πολύ φοβάμαι ότι μερικοί στην Ελλάδα δεν το έχουν καταλάβει αυτό. Είναι μια κατάκτησή μας, δεν τη θέλαν αρχικά οι Τούρκοι, θέλαν πολύ κλειστή διαπραγμάτευση. Εμείς θέλουμε να υπάρχουν ανάσες, να αναζητούμε και να μην τελειώσει με αποτυχία αυτή η διαπραγμάτευση. Σε πενταμερή θα πάει ο Πρωθυπουργός, εάν προηγουμένως δεν έχει λυθεί το ζήτημα των εγγύσεων, γιατί το να παραστείτε σε πενταμερή ως εγκύτρια δύναμη είναι λίγο αντιφατικό, αν επιμένετε στο ζήτημα των εγγύσεων. Ο Πρωθυπουργός είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να πάρει μέρος στις διαπραγματεύσεις, αρκεί αυτές οι διαπραγματεύσεις να έχουν οριμάσει και να έχουν ανοίξει ένα παράθυρο συμφωνίας. Σεραφείμ. Τώρα, επειδή είχαμε βάλει τον εσωτερικό, την ιστορική παράμετρο σε σχέση με την διαπραγμάτευση του Κυπριακού πριν, είχαμε πει για τον πρόεδρο, είπα εγώ και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, εάν θεωρείτε ικανοποιητική την συνεργασία με τα άλλα πολιτικά κόμματα και ειδικότερα με τον τομεάρχη εξωτερικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, ο οποίος προέρχεται και από το Υπουργείο Εξωτερικών, εάν θεωρείτε δηλαδή ότι έχουμε πράγματι ένα αραγές μέτωπο στην Αθήνα και ότι είναι αδιαπραγμάτευτα επίσης αραγής η σχέση μας με την Προεδρία Αναστασιάδη και τη Λευκοσία, δεδομένου ότι είδα από πολιτικά κόμματα, το ΔΙΚΟ, την ΕΔΕΚ, να βγάζουν ανακοινώσεις πολύ σκληρής κριτικής κατά του κυρίου Νίκου Αναστασιάδη για τη Γενέβη. Νομίζω ότι καταρχάς να πω σαν άνθρωπος και σαν πολίτης πιστεύω ότι κάθε σχέση θέλει τη φροντίδα της.
Νομίζω ότι οι σχέσεις με τον κύριο Κουμουτσάκο είναι αυτές που χρειάζονται για τη χώρα σήμερα. Μέχρι τώρα ο κύριος Κουμουτσάκος έχει επιδείξει ευθύνη ανάλογη με την διαδρομή του και το ιστορικό του, και τον έχω ευχαριστήσει και εκείνον και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, που ιδιαίτερα στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, όπου έχουμε συζητήσει δύο φορές το Κυπριακό, και στις ομάδες φιλίας έχουμε κουβεντιάσει το Κυπριακό στη Βουλή και στην Ειδική Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Βουλής, όλες οι πλευρές έχουν επιδείξει ζήλο και κατανόηση για τον τρόπο που πρέπει να συμπορευτούμε για να λυθεί το Κυπριακό. Ασφαλώς υπάρχουν κόμματα και πολιτικές δυνάμεις ή και πρόσωπα που έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Αλλά το κύριο είναι ότι αυτές οι προσεγγίσεις διατυπώνονται θεσμικά και όχι σε δημόσιες συγκρούσεις. Η Ελλάδα, νομίζω, περισσότερο από άλλες φορές, με τη δικιά μας τη φροντίδα και τη φροντίδα και των άλλων πλευρών, δείχνει μια σοβαρότητα και μια υπευθυνότητα. Το ίδιο ισχύει για τις σχέσεις μας με την Κύπρο. Νομίζω, πέρα από τα κοτσομπολιά, το κύριο είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική δύναμη στην Κύπρο που να μην συμφωνεί με τρόπο απόλυτο στη βασική γραμμή που έχουμε χαράξει μαζί κυπριακή και ελληνική κυβέρνηση, ότι η λύση του Κυπριακού ορίζεται πριν απ' όλα ως απομάκρυση ξένων κατοχικών στρατευμάτων, κατάργηση και μη ανοχή σε οποιοδήποτε παρεμβατικά δικαιώματα και τελειωμό του καθεστώτος των εγγύσεων. Και να συνεχίσουμε με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Να σας κάνω μια ερώτηση και να δούμε λίγο και το θέμα της διαπραγμάτευσης, για να συζητήσουμε και λίγο τα πολιτικά της επικαιρότητας. Πριν τη διαπραγμάτευση, κάτι συναφέρει. Κάτι για τα ελληνοτουρκικά ήθελα να ρωτήσω, Μανώλη. Ναι. Και συμπληρώνεις κι εσύ. Κύριε Υπουργέ, πολλές φορές ακούμε τον κύριο Ερντογάν αλλά και άλλους αξιωματούχους της Τουρκίας να προκαλούν με τα σύνορα της καρδιάς τους. Επίσης έχουμε τις παραβιάσεις. Πιστεύετε ότι αυτή η κλιμάκωση, εάν υπάρχει κλιμάκωση, έχει στόχο στο να δημιουργηθεί μία ένταση στο Αιγαίο? Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι για τα σύνορα της καρδιάς, ενθυμούμενος στην ιστορία της χώρας μου, έχω υπογραμμίσει δημοσίως ότι και τα δικά μου τα σύνορα καρδιάς φτάνουν μέχρι την Ινδία. Και μάλιστα ποιητικώς φτάνουν μέχρι και την Κίνα. Για να θυμίσω και τον αγαπημένο μου Θάνο Μικρούτσικο, που έβγαλε και καινούριο δίσκο αυτές τις μέρες. Κατά συνέπεια, με τα αισθήματα καρδιάς δεν μπορούμε να τσακωθούμε. Υπάρχει κάτι διαφορετικό όμως από αυτό? Λέω με τα αισθήματα της καρδιάς. Δεύτερον, το καθεστώς Ερντογκάν, ως πρωθυπουργός δηλαδή και ως πρόεδρος, ουδέποτε πραγματοποίησε ένα θερμό επεισόδιο απέναντι στην Ελλάδα. Προσπαθεί να πιέσει, προσπαθεί να φτιάξει κρίζες ζώνες, προσπαθεί να επενδύσει για μελλοντικές διεκδικήσεις. Σε αυτό είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και απαντούμε με πάρα πολύ αυστηρό τρόπο. Όμως πρέπει να σας πω, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές των σχέσεών μας, πρέπει πάντα να κρατάμε ανοιχτά τα κανάλια του διαλόγου και της συζήτησης και να δυσκολεύουμε να εκφραστεί κάποια επιθετικότητα από οποιαδήποτε πλευρά. Όσον αφορά την Τουρκία, σας είναι γνωστό, φαντάζομαι, ότι την έχω χαρακτηρίσει εδώ και 2 χρόνια που είμαι Υπουργός Εξωτερικών ως μια νευρική δύναμη. Ο όρος νευρική δύναμη δεν είναι δικιά μου αποκάλυψη, είναι απλώς δικιά μου σύνδεση με την Τουρκία. Ο όρος έρχεται από το 19ο αιώνα ή χαρακτήριζε τη Γερμανία μετά από τον Bismarck, δηλαδή μετά από το 1890, και ξέρουμε 25 χρόνια αργότερα που έφτασε. Η εξωτερική πολιτική βέβαια δεν είναι πανεπιστήμιο για να κάνει αναλύσεις για το χαρακτήρα ή μη μιας χώρας, αλλά για να χρησιμοποιεί αυτές τις αναλύσεις ως μπούσουλα, ως οδηγό για την πρακτική της εξωτερικής πολιτικής, που σημαίνει να μην παρασυρώμαστε από τη μία ή άλλη εκνευριστική προκλητική ανοησία που λέει ο ένας ή άλλος σύμβουλος της σημερινής τουρκικής κυβέρνησης. Κύριε Υπουργέ, τυχόν απόφαση του Αρείου Πάγου να μην εκδώσει τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς θα επιβαρύνει το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Νομίζω ότι η Τουρκία πρέπει, δεν ξέρω την απόφαση που θα έχει ο Άριος Πάγος, εγώ θα τη σεβαστώ έτσι κι αλλιώς, είναι αυτονόητο. Νομίζω ότι η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι στο πολιτικό σύστημα της χώρας, πολιτικό με την ευρύτερη έννοια, όχι μόνο κόμματα και κυβέρνηση, στο πολιτικό σύστημα της χώρας η θέση της δικαιοσύνης είναι διαφορετική από τις άλλες χώρες. Εμάς η δικαιοσύνη είναι αυτόνομη, ανεξάρτητη και λαμβάνει τις αποφάσεις με τον δικό της τρόπο. Εάν δεν κατανοηθεί αυτό, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα. Αν κατανοηθεί αυτό, θα θεωρείται αυτονόητο ένα δικαστήριο να πάρει την απόφαση που αρέσει στον έναν ή στον άλλον ή που δεν αρέσει στον έναν ή στον άλλον.
Να κάνω μια γέφυρα για να πάμε. Ναι, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Μπράβο, να πάμε στην επικαιρότητα. Μπράβο, στα θέματα της διαπραγμάτευσης. Πολύ σύντομη ερώτηση. Άρα η εξωτερική πολιτική πάει καλά και μπορούμε να πάμε στα επόμενα. Όχι, θα κάνω τη σύνδεση όμως. Αισθανθήκατε ως κυβέρνηση και εσείς ως Υπουργός Εξωτερικών, έστω και μία στιγμή όλους τους τελευταίους μήνες, ότι γίνεται κάποια σύνδεση, και εννοώ από τους ξένους παράγοντες, μεταξύ των θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής και της οικονομικής διαπραγμάτευσης, κάποιοι δηλαδή να μας πίεσαν π.χ. στο Κυπριακό σε σχέση με την αξιολόγηση? Όχι, ουδής τόλμησε να κάνει μια τέτοια διασύνδεση. Μπορεί στο μυαλό του να την είχε. Δεν το ξέρω. Δεν είμαι ούτε προφήτης ούτε μάντης. Όμως ευθέως μια τέτοια διασύνδεση δεν έγινε. Μάλιστα θα έλεγα και νιώθουμε περήφανοι στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι κάναμε την ανάστροφη διασύνδεση. Δεν αφήσαμε η εξωτερική πολιτική να παρασυρθεί από την οικονομική κρίση και να μειώσει τους τόνους και τις εκδικήσεις της, αλλά αντίστροφα δεν αφήσαμε να πέσει ούτε μια μύγα πάνω στο σπαθί μας που λένε, να μην πέσει ούτε ένα ψίχολο κάτω πρόκλησης ή έντασης στην εξωτερική πολιτική. Θέσαμε το μεγάλο ορίζοντα του ιδιαίτερου ρόλου της Ελλάδος σε γεωπολιτικά πλαίσια και νομίζω ότι συμβάλαμε ώστε να καλυτερεύσει η θέση της χώρας μας στην οικονομική της διαπραγμάτευση. Δεν είχαμε ποτέ μια απέτηση, μια πίεση στην αντίστροφη πλευρά. Δεν αφήσαμε. Πρέπει να σας πω ότι καθημερινά για οποιοδήποτε πρόβλημα κάνουμε αυστηρές συστάσεις σε όλους τους διεθνείς παράγοντες που εμπλέκονται σε θέματα εθνικού μας συμφέροντος. Εμείς η εξωτερική μας πολιτική είναι υπερήφανη, είναι μελετημένη, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και δεν κάνουμε πίσω. Δεν κάνουμε πίσω δεν σημαίνει ότι όπου χρειαστεί, και το είπα και για τον Κυπριακό, δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς, αλλά δεν θα κάνουμε σκάρτους συμβασμούς. Βλέπετε όμως ότι πολύ έχουν πάρει θάρρος. Να πω, είναι άλλο πράγμα ο συμβασμός και είναι άλλο πράγμα η υποχώρηση. Ποιος έχει πάρει θάρρος, δεν σας άκουσα. Λέω, βλέπετε ότι έχουν πάρει πολύ θάρρος. Αναφέρομαι στον αλβανικό εθνικισμό και στο τελευταίο κρούσμα με τους νεοσύλλεκτους. Οι νεοσύλλεκτοι ήταν μες στην Ελλάδα, δεν ήταν στην Αλβανία. Και ο πράκτορας που είχε μπει και μοίραζε τους χάρτες, ο Αλβανός στην Ελλάδα είχε μπει. Όχι, δεν μοίραζε χάρτες. Τον οποίο προσπάθησε να μπει και δεν τον αφήσαμε να μπει, του συλλάβαμε. Σωστά. Αλλά εγώ αναφέρομαι στην εκδήλωση του αλβανικού εθνικισμού, έτσι. Ακούστε να σας πω. Η Ελλάδα, και το είπα και κάπως παρανοήθηκε από ορισμένες πρωτεύουσες της βαλκανικής χώρας, παρά την κρίση της, είναι η ισχυρότερη χώρα της περιοχής. Το ΑΕΠ μας, παρά το ότι χάσαμε 60 και δισεκατομμύρια, 70 δισεκατομμύρια μέσα στην κρίση, είναι δύο φορές μεγαλύτερο από ότι το ΑΕΠ όλων των κρατών της περιοχής, των υπολείπων. Είμαστε μια χώρα με ισχυρούς θεσμούς, ισχυρές ικανότητες και χωρητικότητες. Αντιμετωπίζουμε ορισμένα κράτη που ξαναδιαμορφώνονται, εκ νέου δηλαδή, ως εθνικά κράτη τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Αυτά τα κράτη έχουν και πολύ νεανικό πληθυσμό. Και καμιά φορά αυτό εκφράζεται με ένα δυναμισμό που μπορεί να οδηγήσει και στον εθνικισμό. Αυτό αντιμετωπίζεται με διπλωματικά μέσα ισχύως που έχουμε, ήπια ισχύως, εμείς αγόρα. Δηλαδή, όταν η Αλβανία πίστεψε ότι μπορεί να κάνει ένα περίπατο ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι τη δώσαμε το καθεστώς ως Ελλάδα υποψηφιότητας πριν από τη δικιά μας κυβέρνηση, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, πίστεψε ότι θα έπαιρνε και το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς κανένα αντάλλαγμα και δεν μπορεί να παίζει εθνικισμό, να λέγονται διάφορα μη σοβαρά πράγματα. Εκεί τους υπενθυμίσαμε. Είμαστε μια χώρα που θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας στη βάση όμως του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. Και γι' αυτό είπα, στην τελευταία απόφαση έκθεση του Συμβουλίου όσον αφορά τη δυνατότητα και προοπτικές ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για πρώτη φορά, και το ονόμασα αυτό το κείμενο κέντημα για την ελληνική εξωτερική πολιτική, με τη βοήθεια όλων των διπλωματών μας, για πρώτη φορά σε αυτό το κείμενο είναι όλες οι απαιτήσεις και όλα τα ζητήματα. Ναι. Μετά το κείμενο όμως κάψανε την ελληνική σημαία στη Δρόπολη. Να σας πω κάτι. Υπάρχει ζήτημα ελληνικού βέτο. Ακούστε να σας πω. Δεν χρειάζεται να βάλουμε βέτο, διότι οι όροι που μπήκαν πρέπει να ικανοποιηθούν. Αν δεν ικανοποιηθούν, θα έχουν ζήτημα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τώρα, δεν πρέπει να ανάγουμε το κάθε αρνητικό επεισόδιο σε αντικείμενο μεγάλης εξωτερικής πολιτικής. Θα σας πω εγώ, ήρθε να παίξει η Βοσνία στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ναι. Αυτά που κάναν ορισμένοι θεατές δεν ανταποκρίνονται στην κουλτούρα και στον πολιτισμό
των Ελλήνων και του ελληνικού κράτους. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το πάρουμε πάνω μας. Είχαν ξεκινήσει πρώτοι Βόσνιοι φύλαχνοι όμως, κύριε Υπουργέ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν το πάρουμε, αλλά είχαν ξεκινήσει. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά θέλω να σας πω, το μεμονωμένο επεισόδιο δεν πρέπει να ανάγεται σε κριτήριο εξωτερικής πολιτικής. Το καταδικάζουμε αυστηρά. Επισημαίνουμε το επεισόδιο στις αρχές της φίλης γείτονας χώρας και απαιτούμε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Όπως καμιά φορά ανάλογα μπορεί να επισημάνουν και σε εμάς. Αλλά δεν είναι η ουσία του προβλήματος. Η ουσία του προβλήματος στην Αλβανία είναι ότι πρέπει να φτιαχτεί κράτος δικαίου, ότι πρέπει να καταπολεμηθεί το εμπόριο ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος, ότι πρέπει να υπάρξει αναγνώριση των δικαιωμάτων της γηγενούς, έχει μεγάλη σημασία, ελληνικής εθνικής μειονότητας σε όλη την Αλβανία και να σταματήσουν τα παιχνίδια με τα περιουσιακά τους. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε. Και αυτά θα λένε ως δεσμευτικά όλη η Ευρώπη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ολοκληρώσατε. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι πάνω σε αυτό? Όχι, όχι. Ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλουν οι Αμερικάνοι το ταμείο να. Τώρα μην μου ανοίγει θέμα. Ναι ή όχι. Αφού είδατε δεν μπορεί να απαντήσει σε 10 δευτερόλεπτα. Θέλουν οι Αμερικάνοι να μείνει το ταμείο στην Ευρώπη, ναι ή όχι. Με το Φλιν, με το στρατηγό Φλιν, είχα την τύχη να συνομιλήσω, γιατί ξέρετε ότι εκείνες μέρες δεν δέχτηκε να δει ούτε τον Βρετανό ούτε τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Κάναμε σωστές ενέργειες και ανοίξαμε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Με τον κύριο Φλιν μίλησα για τη γεωστρατηγική θέση και συμφέροντα της Ελλάδος. Μίλησα ότι θα πρέπει να ετοιμάσουμε μια κανονική επίσημη πια επίσκεψή μου στην Ουάσιγκτον και συμφωνήσαμε ότι αντίστοιχα πρέπει να ετοιμαστεί μια επίσημη συνάντηση για τον κύριο Τσακαλώτο, καθότι τότε δεν είχαμε ορισμό ακόμα Υπουργού Οικονομικών και δεν είχε προσδιοριστεί και το πρόσωπο που θα πάρει τη θέση του Αμερικάνου εκπρόσωπου στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο κύριος Φλιν, επειδή δεν είναι υπουργός, παρόλο που η εξουσία του Σύμβουλου Εθνικής Ασφαλείας της ΗΠΑ είναι υψηλότερη από ότι ενός υπουργού, επειδή δεν είναι υπουργός, δεν περνάει από τις επιτροπές της γερουσίας και κατά συνέπεια μπορούσε να με συναντήσει. Ένας υπουργός οικονομικών και ένας υπουργός εξωτερικών έπρεπε να περάσουν από τη διαδικασία συγκατάθεσης της γερουσίας και άρα θα τους δω, ελπίζω, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Νομίζω σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που είχαμε, γιατί τα θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι μεγάλα και σημαντικά. 24 ώρες σε 24 ώρες. Σαν καρδιά είναι η εξωτερική πολιτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.